Με συγχωρείτε, μην φωνάζετε κλαναμπό, θα σας εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει. Όταν σας έφερα το αυτοκίνητο στο ξενοδοχείο σας, ξαφνικά ήκουσα ένα θόρυβο. Θόρυβο. Τι θόρυβο. Με θορυβήστε, κύριε Φωτεινέ. Καταρχήν, ήκουσα ένα ντικ. Ντικ. Ντικ, μάλιστα. Μετά ακούω ένα αζόρ. Αζόρ τι αζόρ. Με συγχωρείτε κατά λάθος, τα μπέρδεψα με τα ονόματα των σκύλων. Ήθελα να πω, άκουσα ένα... ένα ντουκ. Ντουκ, μάλιστα. Και μετά... μετά ακούω ένα... ένα ντακ. Δηλαδή άκουσες ένα ντικ, ένα ντουκ και ένα ντακ. Ακριβώς. Κάτι λέω πρέπει να συμβαίνει στο αυτοκίνητο. Πρέπει να το κάνουμε μια δοκιμή. Δεν μπορούμε να το παραδώσουμε έτσι. Το τραβάω σε μια ανηφόρα. Βάζω μέσα τη δεύτερη και το ντικ. Ντακ, ντουκ, γίνεται ακόμα πιο δυνατό. Μη μου το λες. Μάλιστα. Το παρκάρω δεξιά. Βγαίνω έξω, πέφτω κάτω από το αυτοκίνητο και τι να δω. Έτοιμα να σπάσουν τα κραξόνια. Παλαγίτσα μου. Γι' αυτό σας λέω πως είσαστε τυχερός. Δηλαδή, μπορούσα να σκοτωθώ. Σίγουρα. Να σε φιλήσω, αγόρι μου. Να σε φιλήσω. Μου έσωσες τη ζωή. Δεν βαριέστε, κάθε εικόνα μου. Και τώρα τι θα κάνουμε, βρε παιδί. Θα το διορθώσουμε και το βράδυ θα σας το φέρουμε στο ξενοδοχείο σας. Πάρε αυτά. Είναι για το κομμάτι. Όχι, δεν πρέπει. Θα τα πάρεις. Θα τα πάρεις για τα τιμώσω. Τι είναι αυτά, μου έσωσες τη ζωή, παιδί. Μόνο κοίταξε να το διορθώσεις καλά, ε. Α, μην ανησυχείτε, θα το κάνουμε καινούριο. Αχ, βρε, τι θα πάθαινα. Ο Θεός με φύλαξε. Ο Θεός με φύλαξε.